θέλω να σας πω αν εμείς είμαστε έτοιμοι ε, για κάθε ενδεχόμενο. Αν η χώρα μας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο. Μία είναι η απάντηση. Αυτό απόλυτα ναι. <συμπή> απόλυτα ναι. Απόλυτα ναι. Με τους, το Υπουργείο Εθνική Εθνικής Άμυνας, συγχωρέστε ναι. με λίγο να πω το εξής, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εργάζεται σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι η αμυντική διπλωματία, ναι. η οποία έρχεται να, συμι... να, να συμπληρώσει τη διπλωματία <συμπή> πολυμερή και διμερή που ασκεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πλαίσιο τη και το δεύτερο είναι ο σκληρός πυρήνας της Άμυνας. Ο όρκο που έχουμε δώσει mm -hmm. να προστατεύουμε τα ελληνικά συμφέροντα, ε, ο όρκο που έχουμε δώσει απέναντι στη σημαία και η καθημερινή σκληρή δουλειά που κάνουν οι ένοπλε δυνάμεις για να διατηρηθούν σε ύψιστο επίπεδο ετοιμότητα. Το υλικό υπάρχει, πούμε. κύριε Υπουργέ. Εννοώ ότι συμφωνήσαμε με του Γάλλου για τι φρεγάτε, οι οποίε όμω είναι ένα μακροπρόθεσμο Μάχα. σχέδιο. Εδώ το πολεμικό υλικό που έχουμε, το αμυντικό υλικό που έχουμε. Ε, αναβαθμίζεται, θα έχουμε αναβαθμίσει. Θα μπορούσα να σα απαντήσω φιλοσοφικά σε αυτό και η φιλοσοφική μου απάντηση θα ήταν: Που είναι ουσιαστική, ότι ποτέ η Ελλάδα σε οποιαδήποτε διένεξη είχε, δεν νίκησε χρησιμοποιώντα υπέρτερο πολεμικό υλικό. Είναι, άλλα είναι εκείνα τα στοιχεία. Και να μην αναφερθούμε στην ιστορία, την ξέρετε τόσο καλά όσο εγώ. Αλλά αυτή είναι μια απάντηση η οποία μπορούσε να μπορεί να πει κάποιο ότι εντάξει δεν θέλει να μας απαντήσει για το υλικό και γι' αυτό μας δίνει αυτή την απάντηση. Ξεκινώ λοιπόν πρώτα Όχι, το πρέπει, φρόνημά πρέπει μας. Πρέπει να πω ότι είστε από τους... Ε, τώρα είστε σε θέση πολιτικού αλλά μιλάτε τσεκουράτα και αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμούμε βαθύτατα η αλήθεια είναι. Οι mm -hmm. Ή... απαντήσει σα είναι κάθετε δηλαδή. Λέ, Είχε... λέω, λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το μείζον θέμα <χει> σε μια... Σε ένα θερμό επεισόδιο, είναι το σθένο το οποίο έχει να επιδείξει η μία ή η άλλη πλευρά το έχουμε. Είναι ανδιαφυσβήτητο. Από εκεί και πέρα γίνονται τεράστιε προσπάθειε να βελτιώσουμε το υλικό μα. Σε ό,τι αφορά τι φρεγάτε, ναι. Σε ό,τι αφορά τα F16, ναι. Σε ό,τι αφορά τα μοιρά, ναι. Σε ό,τι αφορά τι τορπίλε mm -hmm. στο υπερσύγχρονο ε, υποβρύχια που έχουμε. Σε ό,τι αφορά το στρατό ξηρά, με χιλιάδε παρεμβάσει μεγάλα προγράμματα, μέσο μακροπρόθεσμα. Παράλληλα όμως έχουμε και τα βραχυπρόθεσμα προ... προγράμματα τα οποία επιλύουν σημαντικά θέματα καθημερινά. Πρόσφατα ο κύριος Πρωθυπουργό, με προσωπική του παρέμβαση απελευθέρωσε επιπλέον χρήματα για να προχωρήσουμε σε αναβαθμίσεις που θέλαμε, οι οποίες μας δίνουν λύση τώρα. Και χωρίς να χρειαζόμαστε να συντρέξει κάποιο άλλος αν γίνει το παραμικρό. Επανέρχομαι στην προηγούμενη απάντηση που σα είπα. Απόλυτα ναι, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Ναι. Δεν είναι αυτό όμω ο στόχο. Ο στόχο είναι να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Έδωσε το παράδειγμα ο κύριο Πρωθυπουργό με τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν. Αυτό είναι ο στόχο, να μιλήσουμε. Είμαστε γείτονε. Αλλά η συζήτηση θα γίνει σε ένα πλαίσιο ισότιμο. Ναι, προφανώς, σε ένα πλαίσιο η... που η... ο ένα δεν θα απειλεί τον άλλον. Επειδή έχετε θυτεύσει στο στρατό και γνωρίζετε τα πάντα. Και επειδή τώρα είστε σε μια νευραλγική θέση, μπορούμε να συνεπάρξουμε με τους Τούρκους εν ειρήνη. Βεβαίως. Βεβαίως και μπορούμε. Mm -hmm. Είμαστε μέλη στην ίδια συμμαχία, κάνουμε κοινέ επιχειρήσεις, μιλάμε στα ίδια συμβούλια, καθήμενοι δίπλα-δίπλα, εκπαιδευόμαστε στις ίδιες σχολές, μοιραζόμαστε ανησυχίε σε όλη την περιοχή, αλλήμωνο αν δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Εσείς Αλλά... έχετε διάβλο ανοιχτό με πρώην συναδέλφου σας. Να, επιτρέψτε μου να ναι. ολοκληρώσω την προηγούμενη ναι. μου σκέψη. Αλλήμον αν δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε. Αλλά, επαναλαμβάνω, η συνύπαρξη πρέπει να, είναι, να έχει μια αμοιβαιότητα. Η συνύπαρξη πρέπει να έχει έναν σεβασμό του ενό προ τον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να συνεπάρξουμε απειλώντα ο ένα τον άλλον. Είδατε χθε το δημοσίευμα, το οποίο έβγαλε η φιλοκυβερνητική εφημερίδα, κατηγορώντα εμένα, ε, στοχοποιώντα με εμένα, το οποίο ανυπαρίχθη στην, στην Τουρκία. Ποιο ήταν το νόημα. Που κρύβεται πίσω από αυτό. Αξίζει τον κόπο να το δούμε. Βεβαίω δεν είμαι εγώ. Ποιο είμαι εγώ μέσα στο, στο ελληνικό κράτο. Το νόημα ήταν ότι ενόχλησε η δήλωση η οποία έγινε. Η δήλωση ποια ήταν, Ότι οι ένοπλε δυνάμει είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, είναι ικανέ να, να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση. Απευθυνόμενο λοιπόν στο εσωτερικό τη Τουρκία, mm -hmm. στο εσωτερικό τη ακροατήριο, έβαλε σε εμά ψέματα. Μα κοιτάξτε να δείτε τι λέει ο Υπουργό. Απ' την άλλη τη μεριά δεν έχουν όπλα και ρούχα να ντύσουν του στρατιώτε. Ε, αυτό βεβαίω στην Ελλάδα αποδεικνύεται εύκολα ότι είναι αναλυθέ. Ναι. Εκεί όμω το εσωτερικό τη Τουρκία δεν, δεν αποδεικνύεται και γι' αυτό το χρησιμοποίησε. Βλέπουμε λοιπόν μια προσπάθεια να πείσει το εσωτερικό, το εσωτερικό ηθικό του, ότι οι ένοπλε δυνάμει δεν είναι σε, σε εξαιρετικό επίπεδο. Εσεί έχετε διάβλου επικοινωνία με την τουρκική πλευρά. Στην παρούσα φάση έχει ο κύριο Πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα έχει το Υπουργείο σαν Υπουργείο Διάβλου Επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Στο τακτικό επίπεδο και σε παραπάνω επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, εάν η τουρκική προκλητικότητα μεταφραστεί κάποια στιγμή σε ένα θερμό επεισόδιο, σε μια στρατιωτική ε, εμπλοκή, <χω> είναι ένα ενδεχόμενο υπαρκτό. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο υπαρκτό να πάμε σε μια στρατιωτική εμπλοκή με ευθύνη των Τούρκων προφανώ. Στην εξέταση όλων των παραγόντων στον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό μας, βεβαίω, και είναι ένα από τα στοιχεία που, που αναλύουμε. Αλλήμωνα αν δεν το κάναμε αυτό. Mm -hmm. Για κάθε δράση, το έχω πει και το ξαναλέω αυτό και, είναι, και είμαι κάθετος αυτό, για κάθε δράση η οποία εκτιμάται και αναλύεται υπάρχει αντίδραση. Και όχι μόνο αντίδραση, υπάρχει και αντίαντιδραση. Και υπάρχουν και πολλαπλά στάδια επόμενων, επόμενων ενεργειών. Άρα, λοιπόν, βεβαίω και έχει αναλυθεί, ε, η απάντησή μου είναι κάθετα ναι. Ευχαριστούμε είστε... πολύ, κύριε... Εγώ σας Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να είστε ευχαριστώ. καλά. Ναι, πάρα, πάρα πολύ. Εσιοδοξία πρέπει να υπάρχει. Εσιοδοξία και φω είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η πατρίδα μα. Η κρίση και η διαχείριση αυτών έδειξε ότι και μπορούμε και έχουμε ισχυρό πρωθυπουργό, ο οποίο είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση και το κάνουμε με, εξαιρετικό... με εξαιρετική επιτυχία. Αυτό είναι το μήνυμα. Και πρέπει σαν Ελλάδα αυτό το μήνυμα. Έχουμε ανάγκη να το αντιληφθούν όλοι οι Έλληνε για να προχωρήσουμε στην επόμενη.